Καλημέρα φίλοι μου! Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε να πλέκουμε μία εύκολη μπορντούρα για να έχουν ωραίο αποτέλεσμα τα εργοχειρά μας. Ξεκινάμε λοιπόν μαζί αυτή την εύκολη μπορντούρα που είναι απλά ποδαράκια. Το βελονάκι που χρησιμοποιώ είναι νούμερο 10 για δαντέλες. Έχω πάρει νήμα λεπτό, κλωστή μάλλον λεπτή, σε ένα χρώμα από το λουλουδάκι που έχω φτιάξει εδώ στο καρέ μου και ξεκινάμε. Θα κάνω τρεις αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και σε μικρή απόσταση από τα προηγούμενα ποδαράκια μου θα βάλω εδώ το βελονάκι μου και θα κάνω ένα απλό ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή και το επόμενο ποδαράκι που θα κάνω θα είναι λίγο πιο μακρύ από το προηγούμενο. Θα πάρω κλωστή και θα κάνω ακόμα ένα ποδαράκι σε αυτό εδώ το σημείο να είναι σε απόσταση ίση με το πρώτο μου ποδαράκι. Τρεις αλυσίδες στον αέρα. Θα υπολογίσω περίπου την απόσταση, με βοηθάνε και οι δούλες που έχω κάνει. Και εδώ θα κάνω το πρώτο ποδαράκι. Το επόμενο θα είναι λίγο πιο μακρύ από το πρώτο. Και το τρίτο μου ποδαράκι θα είναι ίσα με το πρώτο που έκανα στην αρχή. Δηλαδή κάνουμε ένα μικρό ποδαράκι, ενώ σε μήκος μικρό ένα πιο μεγάλο και το τρίτο θα είναι ίσα με το πρώτο. Τρία γαϊτανάκια στον αέρα, οι τρεις αλυσιδούλες όπως θέλετε, ένα ποδαράκι, δεύτερο ποδαράκι και τρίτο ποδαράκι εδώ, σε αυτό το σημείο. Τρεις αλυσίδες στον αέρα, ένα ποδαράκι, ένα ποδαράκι λίγο πιο μεγάλο από το πρώτο και άλλο ένα ποδαράκι. Αυτή φίλη μου είναι η μπορντούρα. Είναι εύκολη. Ελπίζω και εσείς να προσπαθήσετε να τη φτιάξετε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα από την πίσω πλευρά. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!